Λαμπρότητα εορτάστηκε η επέτειος της απελευθέρωσης των Σερών το πρωί της Τετάρτης. Τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, οροστατήσαντος Σβασμιωτάτου Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Κύριου και Θεολόγου, ενώ στη συνέχεια κλήρωσε επίσημη και λαός, μετέβησα στον Αδριάντα του Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάδυση στεφάνων. Η πόλη των Σερών σήμερα είναι ντυμένη τα γιορτινά της. Γιατί γιορτάζει τα 109 χρόνια από την ημέρα της απελευθερώσεως, με την απελευθέρωσή της μετά από πολλά χρόνια δύσκολης και πικρής σκλαβιάς. Τα περισσότερα χρόνια στους Οθωμανούς Τούρκους και τα λιγότερα, αλλά εξίσου σκληρά, στους Βούλγαρους, οι οποίοι εγκαταλείψαντας την πόλη την άφησαν ερείπια και μάλιστα ερείπια και όμενα. Μεγάλη μέρα η σημερινή για την πόλη των Σερών. Συμπληρώνονται 109 χρόνια από την απελευθέρωσή της από το Βούλγαρο κατακτητή. Οι πολίτες, οι κάτοικοι των Σερών τότε έδωσαν τη ζωή τους για να επανέλθει η γαλανόλευκη ελληνική σημαία στους ιστούς της πόλης. Με την πράξη αυτή της θυσίας τους εξέπεψαν ένα μήνυμα, μήνυμα που το άκουσμά του είναι ηχηρό μέχρι και σήμερα, μήνυμα αποτροπής, ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε κανέναν να αμφισβητήσει, να σφετεριστεί, να απειλήσει ελληνικό έδαφος. Άλλωστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες σε όλο τον ιστορικό ρου, κάθε φορά που η ιστορία είχε τέτοιες προκλήσεις, έδινε τον αγώνα για την πατρίδα με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία και εν τέλει με νίκη. Μεγαλύτερη γιορτή για την πόλη των Σερών σήμερα. Μεγαλύτερη γιορτή για έναν τόπο ηρωικό, για έναν τόπο που έχει δώσει τα πάντα στην πατρίδα. Πριν από 109 χρόνια ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τούτο τον ευλογημένο τόπο. Απελευθέρωσε τον τόπο αυτό, ο οποίος αναδείχθηκε κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες. Μέσα από τις στάχτες που οι οχθροί ουσιαστικά τον έβαλαν. Αλλά δημιούργησε, αλλά μεγαλούργησε όλα αυτά τα 109 χρόνια. Τα 530 χρόνια της σκλαβιάς δεν τον έκαναν να ξεχάσει ποτέ την εθνική, να αφήσει ποτέ την εθνική συνείδηση. Χρόνια πολλά στις Σέρες, τιμή και δόξα στους προγόνους μας, οι οποίοι γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι δώσανε το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτή η πόλη, αυτός ο νομός, αυτή η περιφερειακή ενότητα έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα της ελευθερίας. Και θα πρέπει να γνωρίζουν και οι σημερινοί γείτονές μας, από όποια πλευρά κι αν κοιτάξω, και ιδίως η σημερινή, και αναφέρομαι στη Βουλγαρία, ότι θα πρέπει και αυτοί εμπράκτως πλέον, αφού να τους συγχωρέσουμε μπορούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε το τι έχουμε περάσει, να εκκινήσει η διαδικασία της επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων και όχι μόνο, από τη γείτονα χώρα, εδώ στις Σέρες, στο χώρο που ανήκουν. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρέλαση των σπουδαστών, μαθητών, οδηγών, εφέδρων αξιωματικών, αναπήρων πολέμου, οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων αλλά και άλλων τμήματων. Χρόνια πολλά στις Σέρες, χρόνια πολλά στη Μακεδονία. Σήμερα γιορτάζουμε την 109η επέτειο απελευθέρωσης της όμορφης αυτής πόλης, του τόπου μας. Τότε, τον Ιούλιο του 13, λίγες μέρες μετά την μεγάλη νίκη, η ιταλική Corriere della Sera έγραφε με γλαφυρό τρόπο ότι οι Βούλγαροι, καθώς έχαναν τον πόλεμο, φεύγαν από την πόλη με πράξεις βαρβαρότητας, με σφαγές, με πυρπολήσεις, με δολοφονίες. Η Ανάσταση όμως τελικά είχε έρθει και 29 Ιουνίου του 1913 ο Σωτήλης μπήκε στην πόλη, την απελευθέρωσε, την ενσωμάτωσε στον εθνικό κορμό και οι καμπάνες στην Αγίου του Γκρονερίτη χτυπούσαν, χαρμόσαν, στέλνοντας μήνυμα νίκης. Σήμερα γιορτάζουμε τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Χρόνια πολλά Σέρες, χρόνια πολλά σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες. Η σημερινή επέτειο συμπίπτει με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Μια κρίσιμη περίοδο στην οποία η Τουρκία θέτει θέματα στα πλαίσια του αναθεωρητισμού, αμφισβητεί τις διεθνείς συνθήκες και ζητά αποστρεπτικοποίηση των νησιών μας και διεκδικεί μέρος αυτών. Είμαστε εδώ όλοι να ομονοήσουμε όλο το πολιτικό σύστημα, σύσσωμος ελληνικός λαός και να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα
ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν και τίποτα να αμφισβητήσει τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Χρόνια πολλά στις Σέρρες. Σήμερα η τοπική μας εορτή, βέβαια, η απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Μια πόλη που άκμαζε με πνευματική και εμπορική εμβέλεια και ακτινοβολία. Μια πόλη όμως που ταλαιπωρήθηκε, κάηκε, είδε χθέστατα εγκλήματα εδώ από τους Βουλγάρους στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι η τοπική μας ιστορία που πρέπει να έχουμε μέσα βαθιά στην ψυχή μας και βέβαια να την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, διότι αν δεν προσέξουμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται.